Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Και καλημέρα στους ακροατές σας. Σήμερα ξεκινά η τηλεκπαίδευση και για τα δημοτικά και θέλω να σας ρωτήσω πόσο προετοιμασμένοι είμαστε και αν έχετε ανησυχία με την έννοια της υπερφόρτωσης του δικτύου ότι μπορεί να έχουμε προβλήματα όπως είχαμε κατά την εκκίνηση για τα γυμνάσια και τα λύκεια. Κύριε Χατζηνικολάου, το εγχείρημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν έχει ξανασυμβεί στη χώρα μας τέτοια μαζική χρήση, αν θέλετε, αυτών των συστημάτων. Και θέλω να είμαι ειλικρινής. Προφανώς υπάρχουν αριθμίες, προφανώς υπάρχουν προβλήματα. Εδώ είμαστε για να τα επιλύουμε. Πλην όμως τώρα που μιλάμε, κύριε Χατζηνικολάου, έχουμε πάνω από 40.000 ψηφιακά τμήματα γυμνασίων και λυκείων της χώρας που είναι συνδεδεμένα και κάνουν όλα κανονικά το 6ωρο ή το 7ωρο πρόγραμμά τους. Και αυτό είναι ένα πραγματικό επίτευγμα το οποίο πιστώνεται στους εκπαιδευτικούς μας, οι οποίοι καταβάλουν πολύ μεγάλες προσπάθειες για να προετοιμάσουν το μάθημα. Το τονίζω αυτό διότι, όπως καταλαβαίνετε, είναι διαφορετικό το να κάνεις μάθημα σε μια τάξη, φυσική τάξη, διαζώσεις δηλαδή, και είναι διαφορετικό το να καλείσαι να μεταφέρεις όλη αυτή τη διαδικασία στο διαδίκτυο. Έχουν γίνει πολύ μεγάλες συστηματικές προσπάθειες ενίσχυσης και αναβάθμισης όλων των συστημάτων. Από το πρωί λειτουργούν όλα μια χαρά στα γυμνάσια και στα λύκεια. Στις 2 το μεσημέρι θα μπουν και τα δημοτικά. Πρέπει να σας πω ότι τελευταίες 2 μέρες έχουν εξοικειωθεί οι δάσκαλοι με το σύστημα τηλεκπαίδευσης. Βλέπουμε δηλαδή πολλούς δασκάλους οι οποίοι μπαίνουν, συνδέονται, κάνουν δοκιμαστικές τάξεις, γιατί το Πολυτεχνείο έγινε χτες διαδικτυακά και στα δημοτικά και στα γυμνάσια και στα λύκεια της χώρας. Είναι λοιπόν ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα και πραγματικά οφείλονται θερμά συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς μας, οι οποίοι εργάζονται άοχνα προκειμένου ακριβώς να συνεχιστεί όσο πιο απρόσκοπτα γίνεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Λοιπόν, όπως ξέρετε, έχω και μαθητή γυμνασίου και 2 μαθητές δημοτικού στο σπίτι, επομένως θα τσεκάρω και αύριο θα έχετε τα σχόλιά μου. Πράγματι, σε ό,τι αφορά το γυμνάσιο και το λύκειο, έχουν στρώσει τα πράγματα και πάνε καλά. Και ευχόμαστε όλοι να πάνε καλά και με το δημοτικό. Τώρα, η ώρα, βέβαια, για να μεταφέρω, και σχόλιο της μητέρας των παιδιών, η ώρα, αυτό το 2 με 5, είναι μια ώρα δύσκολη για τα παιδιά του δημοτικού. Το καταλαβαίνω απόλυτα, κύριε Χατζηνικολάου. Θα σας πω το εξής. Ο λόγος για τον οποίο προβλέφθηκε διαφορετικό ωράριο, όπως ξέρετε, τα γυμνάσια και τα λύκεια ξεκινάνε 8 και 8.30, 8.30 τα λύκεια, 8 τα λύκεια, συγγνώμη, 8.30 τα γυμνάσια, και εν συνεχεία πηγαίνουμε το μεσημέρι στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία. Γιατί έγινε αυτή η διάκριση, γιατί τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία το μεσημέρι? Για 3 βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι ότι τα παιδιά του δημοτικού και του νηπιαγωγείου χρειάζονται πολύ συχνά τη βοήθεια των γονέων τους προκειμένου να συνδεθούν στις ψηφιακές τάξεις, κάτι το οποίο δεν χρειάζονται κατά κανόνα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου. Ήταν πολύ σημαντικό λοιπόν να διευκολύνουμε τις οικογένειες οι οποίες τηλεργάζονται το πρωί προκειμένου να είναι σε θέση να βοηθήσουν τα παιδιά τους από το μεσημέρι και μετά. Δεύτερος πολύ σημαντικός λόγος, κύριε Χατζηνικολάου, το γεγονός ότι προφανώς υπάρχει και εκμένος αριθμός συσκευών σε κάθε σπίτι. Όταν λοιπόν έχει κανείς γονείς που τηλεργάζονται, παιδιά ενδεχομένως στο γυμνάσιο και στο λύκειο και παιδιά σε δημοτικό ή σε νηπιαγωγείο, ήταν σημαντικό για μας να προβλέψουμε μία ρύθμιση που θα διευκολύνει τον οικογενειακό προγραμματισμό σχετικά με τη χρήση των συσκευών. Τώρα, και ο τρίτος που... λόγος ναι, έχει να κάνει με το γεγονός ότι για να έχουμε μια τάξη μεγέθους στο μυαλό μας, η εκπαιδευτική κοινότητα είναι περίπου 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι. Τεράστιο νούμερο. Για την εύρυθμη λειτουργία λοιπόν συστημάτων, πλατφορμών και ούτω καθεξής, προβλέψαμε ακριβώς και τον επιμερισμό αυτών του φόρτου σε όλα αυτά τα συστήματα στη χώρα. Τώρα, άρα τρεις λόγοι για τους οποίους έγινε αυτή η πρόβλεψη. Ναι, ακούγονται και οι τρεις λογικοί. Επομένως, σωστά έχει ληφθεί αυτή η απόφαση και ας κάνουν υπομονή οι γονείς και τα παιδιά με αυτό το ωράριο. Νομίζω θα το συνηθίσουν σύντομα. Και αν μου επιτρέπετε, θα ενδιαφέρει και τους ακροατές σας, έχουμε λάβει και ειδική μέρημνα για την πρόσβαση στην τηλεκπαίδευση. Νομίζω τώρα είναι ένα θέμα εκεί που σας απασχολεί. Ναι, βεβαίως. Με το που άκουσα τη λέξη συσκευές, το μυαλό μου πήγε αυτόματα
σε οικογένειες που έχουν πρόβλημα, σε οικογένειες που δεν έχουν τα μέσα να αποκτήσουν το τάμπλετ ή το λάπτοπ. Θέλω να ρωτήσω τι έχει γίνει, πού βρισκόμαστε, και αυτό γιατί διάβαζα μία έρευνα της Ελστάτ, της οποίας τα στοιχεία είναι, δημιουργούν σοκ. Δηλαδή λένε ότι το 30% του πληθυσμού της χώρας βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Ναι. Κύριε Χατζηνικολάου, η έρευνα στην οποία αναφέρεστε χρησιμοποιεί στοιχεία του οικονομικού έτους 2018. Είναι δύο χρόνια πίσω. Ναι. Πρώτον. Δεύτερον, έχουμε κάνει τέσσερα βασικά πράγματα για να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση στην εκπαίδευση. Πρώτον, μέσα από κινητικά κονδύλια, κονδύλια ΕΣΠΑ και μέσα από δωρεές, έχουμε δρομολογήσει, να σας πω ότι όταν αναλάβαμε την ηγεσία της χώρας, υπήρχαν 4.500 φορητές συσκευές στα σχολεία της χώρας. Πλέον έχουμε, όχι τώρα, από την άνοιξη έχουμε ξεκινήσει ενέργειες, ξεκινήσαμε την ήδη από την άνοιξη, από τις 4.500 να πάμε στις 90.000 και φορητές συσκευές. Πού δίνονται αυτές? Δίνονται στα σχολεία, είναι περιουσία του σχολείου και ο διευθυντής διαθέτει τις συσκευές που υπάρχουν σε μαθητές και εκπαιδευτικούς που έχουν ανάγκη με βάση κριτήρια οικονομικά και κοινωνικά. Δηλαδή, χαμηλό εισόδημα, ανεργία γονέων, πολύτεκνη, τρίτεκνη, μονογονεϊκές οικογένειες κ.ο.κ. Άρα, πρώτο στοιχείο, προφανώς δεν δίνονται για όλους, θέλω να είμαι ξεκάθαρη, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να καλυφθούν αυτές οι μεγαλύτερες ανάγκες και αυτό γίνεται ήδη από την άνοιξη. Δεύτερον, έχουμε δώσει δωρεάν χρήση πλατφορμών σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Τρίτον, ζητήσαμε από τους παρόχους και προς τιμήν τους έκαναν δεκτό το αίτημα και τους ευχαριστούμε θερμά. Όποιος συνδέεται μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας, δηλαδή από το κινητό, ας πούμε, αν συνδεθεί κανείς στις πλατφόρμες, από το τάμπλετ του, δωρεάν χρήση δεδομένων. Δωρεάν δεδομένα. Αυτό, και τέταρτον, είναι πολύ θετικό. Αυτό είναι και πολύ τέταρτον, θετικό. Κύριε Χατζηνικολάου, το οποίο το ανακοίνωσα πριν από λίγο στη Βουλή, ακόμα και αν κάποιος, αυτό το εφαρμόσα από την αρχή, ακόμα και αν κάποιος δεν έχει υπολογιστή, δεν έχει τάμπλετ, δεν έχει κινητό, δεν έχει τίποτα από όλα αυτά, μπορεί να συνδεθεί και μέσω τηλεφώνου. Αυτό ίσχυε εξ αρχής. Τι αλλάζει από σήμερα? Πάλι μετά από αίτημα και συνεργασία που είχαμε με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ζητήσαμε από τους παρόχους, ακόμα και αυτή η κλίση, η αστική κλίση που γίνεται για να συνδεθεί κάποιος τηλεφωνικά και να συμμετέχει στην τάξη, να είναι χωρίς χρέωση. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους παρόχους που το παραχώρησαν και αυτό, άρα καμία χρέωση για την χρήση ακριβώς αυτών των πλατφορμών της τηλεκπαίδευσης. Τώρα, έρχομαι σε μερικά ερωτήματα ακροατών. Ρωτούν οι περισσότεροι από αυτούς τι θα γίνει στο κλείσιμο της καραντίνας. Αν η καραντίνα ολοκληρωθεί στις προβλεπόμενες ημερομηνίες, θα ανοίξουν τα σχολεία από 1η Δεκεμβρίου. Κύριε Χατζηνικολάου, έχουμε πει... Δηλαδή ρωτούν αν τα σχολεία προηγούνται, αν πάμε δηλαδή σε μια σταδιακή άρση των μέτρων, αν τα σχολεία θα είναι στην πρώτη φουρνιά, να το πω έτσι. Θα απαντήσω απερίφραστα, ξεκάθαρα, είναι στην πρώτη φουρνιά. Όπως έχει πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τα σχολεία κλείνουν τελευταία και ανοίγουν πρώτα. Κλείσανε τελευταία και η προσπάθεια που γίνεται είναι προκειμένου ακριβώς τα σχολεία μας να ανοίξουν πρώτα. Και όπως θυμόσαστε, κύριε Χατζηνικολάου, το κλείσιμο των σχολείων δεν είχε να κάνει με το επιδημιολογικό φορτίο στα σχολεία τα ίδια, είχε να κάνει με την κινητικότητα που αναπτύσσεται σε σχέση με τη λειτουργία των σχολείων. Κάθε μέρα που λειτουργούν σχολεία μετακινούνται 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι, τουλάχιστον. 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι. Και όπως ξέρετε, ο ιός συντηρείται από την κινητικότητα των ενηλίκων. Άρα δεν είχε να κάνει με τη λειτουργία των σχολείων αυτών καθεαυτών, καθότι όπως γνωρίζετε κιόλας, μέχρι και την αναστολή λειτουργίας των σχολείων κλειστά είχαμε περίπου το 0,6-0,7% των τμήματων της χώρας για λόγους προληπτικούς. Από εκεί και πέρα είχε να κάνει με την κινητικότητα. Πρώτη προτεραιότητά μας λοιπόν είναι μόλις μας δοθεί το πράσινο φως για μια σταθεροποίηση της κατάστασης και σημαντική βελτίωση, να ανοίξουν πρώτα τα σχολεία της χώρας μας. Ρωτά ένας φίλος εκπαιδευτικός τι γίνεται με τις άδειες ειδικού σκοπού των εκπαιδευτικών. Ναι, υπάρχουν ρυθμίσεις που έχουν εκδοθεί και από το Υπουργείο Εσωτερικών, γενικές ρυθμίσεις, και προβλέπεται και μια εγκύκλειος τώρα από το Υπουργείο Παιδείας με ειδικές ρυθμίσεις προκειμένου ακριβώς να καλύπτονται οι άδειες ειδικού σκοπού υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
Πότε θα υπάρξει αυτή η απόφαση? Γιατί μου γράφουν εδώ σήμερα. Ότι δεν έχω τα κότσια να σας ρωτήσω, λέει, για την άδεια ειδικού σκοπού. Σήμερα. Σήμερα, επομένως, θα υπάρξει απόφαση. Σήμερα. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω τι γίνεται σε σχέση με τα ιδιωτικά σχολεία. Μου γράφουν κάποιοι φίλοι ότι μεταφέρθηκε απόγευμα η λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων και ότι πληρώνουμε, λέει, τα ίδια χρήματα για να κάνουμε λιγότερο χρόνο μαθήματος. Κύριε Χατζηνικολάου, έχει εκδοθεί σχετική εγκύκλειος που δίνει τη δυνατότητα την ευελιξία σε όλα τα σχολεία που έχουν διευρυμένο πρόγραμμα, που κάνουν παραπάνω ώρες και το καθεξής, να έχουν μια ευελιξία και ως προς την έναρξη και ως προς τη λήξη του διαδικτυακού προγράμματος. Τώρα θέλω, κλείνοντας, να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας πρέπει να παίρνουν απουσίες όσα παιδιά δεν έχουν πραγματικά τη δυνατότητα να μετάσχουν στην τηλεκπαίδευση. Παρότι άκουσα αυτό που είπατε και δεν το γνώριζα με την απλή τηλεφωνική κλίση, το οποίο μάλλον ακυρώνει το ερώτημα που μου έχουν στείλει εδώ πολλοί φίλοι. Κοιτάξτε να δείτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Αυτό δεν είχε γίνει από το κύμα της πανδημίας, έγινε τώρα. Άλλαξε το καθεστώς της εκπαίδευσης και είναι υποχρεωτική. Γιατί προχωράει κανονικά η ύλη. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε ενώπιον μιας πρωτόγνωρης κατάστασης και παρότι είναι πολύ σημαντικό να διαφυλάξουμε την ατομική και τη δημόσια υγεία, είναι εξίσου σημαντικό να προχωράμε και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν πρέπει, και το λέω όλοι μαζί, να επιτρέψουμε η πανδημία να σταθεί εμπόδιο στην πρόοδο των παιδιών μας. Άρα η τηλεκπαίδευση είναι κανονικό μάθημα, προχωράει κανονικά η ύλη και μάλιστα πλέον έχουν εξοικειωθεί όλοι και αυτό φαίνεται και από την τεράστια συμμετοχή και από τις επιδόσεις των μαθητών στη διάρκεια των τηλεμαθημάτων. Έχουν εξοικειωθεί όλοι και έχουμε φροντίσει ούτως ώστε ακόμα και μέσω τηλεφώνου να μην αποκλείεται κανείς. Ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει καμία συσκευή ούτε κινητό τηλέφωνο στην οικογένεια, ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις να μπορεί κανείς να συνδεθεί έστω και μέσω σταθερού τηλεφώνου. Πολλά μηνύματα, ξέρετε, κυρία Υπουργέ, για απογονείς που λένε ότι το 2 το μεσημέρι είναι δύσκολο διότι σχολάνε πολύ αργότερα από τις δουλειές τους. Πολλά μηνύματα. Κοιτάξτε, και τι να γίνει όμως, θα ξεκινήσει και πιο αργά. Καταλαβαίνετε, εδώ πέρα πρέπει να ισορροπήσουμε. Είναι πολύ δύσκολη η ισορροπία και να βρει κανείς να καλύψει όλες τις ανάγκες. Σας εξήγησα τους λόγους για τους οποίους θεωρήσαμε σημαντικό να μην είναι το πρωί, και για να διευκολύνουμε τους εργαζόμενους γονείς και για να διευκολύνουμε την ορθολογική χρήση συσκευών που έχει κανείς στο σπίτι. Φανταστείτε να έχετε, για παράδειγμα, τρία παιδιά. Το καθένα σε κάθε μία βαθμίδα και δύο γονείς που τηλεργάζονται. Πέντε συσκευές. Ενώ έτσι τουλάχιστον γίνεται ένας εξορθολογισμός της χρήσης των συσκευών μεταξύ γονιών, μεταξύ μαθητών. Γίνεται λοιπόν αυτή η πρόβλεψη προκειμένου ακριβώς να διευκολύνουμε τον οικογενειακό προγραμματισμό και γενικότερα να επιμερίσουμε τον φόρτο των πλατφορμών. Άρα γίνεται αυτή η προσπάθεια. Ξαναλέω, ελπίζω ότι όλο αυτό είναι παροδικό. Η προσπάθειά μας είναι να ανοίξουμε γρήγορα τα σχολεία και τα σχολεία θα είναι τα πρώτα τα οποία θα ανοίξουν όταν ξεκινήσουμε τη σταδιακή άρση του lockdown. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Υπουργέ. Καλημέρα, κυρία Κεραμέως. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Real FM.